Καλημέρα. Σήμερα έχουμε ωραίο καιρό. Έχει ζέστη, δεν έχει πολύ ήλιο, αλλά είναι πολύ ωραία. Ελπίζω σε όλη την Ελλάδα να έχουμε καλό καιρό, να μην έχουμε κακοκαιρίες, να σταματήσουν οι κακοκαιρίες επιτέλους, να μπούμε δυναμικά στην άνοιξη, να περνάμε καλά, να αρχίσουμε να βγαίνουμε έξω. Φτάνει ο χειμώνας, φτάνει να φύγει από πάνω μας. Λοιπόν, θέλω να σου δείξω κάτι. Τώρα σιγά σιγά το Πάσχα, αρχίζουν οι γάμοι. Αρχίζουν οι βαφτίσεις, κυρίως όμως γάμος. Όλοι έχουν να πάνε σε ένα γάμο τουλάχιστον. Γι' αυτό σκέφτηκα σήμερα να σου δείξω ένα πέδιλο ιδανικό για ένα γάμο, για μια γιορτή, για μια έξοδο. Έχει πάρα πολύ ωραίο τακούνι. Δεν είναι πολύ χοντρό, ούτε πολύ λεπτό. Έχει τη φιάπα. Δεν το νιώθεις το ύψος, το νιώθεις πολύ άνετο. Έχει πάρα πολύ ωραίο σχέδιο, είναι λεπτοκαμωμένο, αγκαλιάζει πάρα πολύ ωραία τα δάχτυλα. Η μπαρέτα, όταν το παπούτσι έχει ύψος, δεν κοντένει το πόδι. Όταν είναι χαμηλό, εντάξει, εννοείται ότι κοντένει το πόδι. Αλλά η μπαρέτα τέτοιου τύπου με τόσο ύψος κολακεύει πάρα πολύ και περπατάμε και πολύ σταθερά. Αυτό ισχύει και για γυναίκες που δεν φοράνε πολύ τακούνι. Με αυτό το πέδιλο μπορείς να περπατήσεις σταθερά. Έχει πάρα πολύ ωραία χρώματα, είναι το ένα καλύτερο από το άλλο. Η γυαλάδα του είναι ιδιαίτερη, δεν είναι κραυγαλαίο, δεν θα σου χαλάσει το στυλ, ίσα ίσα θα σου το αναβαθμίσει το στυλ. Πολύ ωραίο πέδιλο, εγώ το λατρεύω, γενικά αυτό το στυλ μου αρέσει πάρα πολύ. Το δουλεύω χρόνια και είναι ευχαριστημένες όλες οι πελάτησές μου, γιατί θα το πάρεις, θα το έχεις στην παπουτσοθήκη σου και θα το φοράς σε πολλές περιπτώσεις, γιατί δεν έχει μόδα, αυτή η καμπύλη φοριέται πάντα, είναι διαχρονική. Και το πάχος και το χρώμα του είναι διαχρονικό. Πάρα πολύ ωραίο πέδιλο. Αν θες να μάθεις τιμή, αν θες να μάθεις λεπτομέρειες, αν θες να σου το στείλω, θα μου στείλεις μήνυμα. Τα σχόλια είναι πάρα πολλά. Δεν προλαβαίνω να τα απαντήσω όλα, αλλά τα μηνύματα να ξέρεις ότι τα απαντάω όλα. Ό,τι χρειαστείς, στείλε μου μήνυμα. Εγώ θα σε βοηθήσω. Φιλιά!